ένα συλλογικό τόμο, το οποίο καταφέραμε τελικά να το φτιάξουμε έτσι ώστε να έχει ένα πρώτο θεωρητικό κομμάτι, δηλαδή να, λέει, να εξηγεί τι είναι αυτό στην παιδαγωγική και δηλαδή η ιστορία του Φρενέ ως παιδαγωγού μέσα στα πλαίσια της εποχής του, με το ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο, γραμμένο από την Δέσποινα την Καρακατσάνη και τους άλλους συγγραφείς, και τι σημαίνει σχολείο-κοινότητα, τι σημαίνει θεσμική παιδαγωγική. Γράψαμε λοιπόν ένα κομμάτι στην αρχή, το οποίο ήταν αφιερωμένο κυρίως στο παιδαγωγικό κομμάτι, θεωρητικά. Και μετά ένα δεύτερο μέρος, όπου πάλι το καταμερίσαμε σε διάφορες τεχνικές, ξεκινώντας με την ελεύθερη έκφραση και τα βιβλία των παιδιών, τα μικρά βιβλία, λέγοντας πώς αυτό εφαρμόστηκε μέσα στην τάξη, σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, την εφημερίδα, τη σχολική εφημερίδα, τη βιβλιοθήκη, το τυπογραφείο, εφημερίδα κτλ. Και τι άλλο έχουμε στο πρακτικό κομμάτι. Τα πάντα. Ό,τι υπάρχει μέσα από τις τεχνικές Φρενέ που καταφέραμε να εφαρμόσουμε στην Ελλάδα πλέον. Δηλαδή το δεύτερο κομμάτι δεν είναι θεωρητικό, είναι αυτό που εφαρμόσαμε και μάλιστα στα δικά μας τα σχολεία. Καταγράφοντας πού και πότε έγινε αυτό, αν έγιναν κάποιες μικροέρευνες με τους μαθητές και τι έδειξαν οι έρευνες αυτές. Και έτσι λοιπόν βγαίνει ένα συνολικό βιβλίο συλλογικό, που είναι και στο πνεύμα αυτό της συνεργατικής, της συνεργατικότητας της ομάδας, το συνεργατικό πνεύμα της παιδαγωγικής ομάδας. Γιατί το πρώτο αυτό που λέμε είναι ένα ελεύθερο και συνεργατικό σχολείο, με τη δημοκρατία στο σχολείο, έτσι όπως την εξηγούμε και στο πρώτο κομμάτι, αλλά και στο δεύτερο, με τα συμβούλια και την τάξη κοινότητα, δηλαδή το πώς αναπτύσσεται η δημοκρατία στο σχολείο. Αυτά γενικότερα, σαν εισαγωγή. Θα το δείτε και στα χέρια σας, στο βιβλίο. Τον κινηματογράφο, θα συμπληρώσουμε λίγο τον κινηματογράφο, την τέχνη, το κομμάτι δηλαδή που πέρασε, ναι. Να πούμε ότι αθρηστήκαμε, είναι κείμενα της πρώτης περίοδου, είναι 10-15 δηλαδή. Είναι όλα πρώιμα κείμενα, μετά το 15 έχουμε κάνει πολλές δουλειές, δεν περνάνε όμως ακόμη. Είναι το μελλοντικό μας που σκεφτόμαστε βιβλίο. Να πούμε ότι αθρίζονται άνθρωποι από νωρίς εκεί γύρω στο 10 με το Νίκο του Θεοδωσίου πρωτοπροβάλλεται η ταινία του Σκασιαρχείου στη χώρα μας, 27 Νοέμβρη του 10, είναι το πρώτο ραντεβού των εκπαιδευτικών εκεί. Η Στέλλα Μπαδικιάν που δουλεύει πάλι εκείνη την περίοδο με τη Μίκα τη Φατούρου, θα συναντηθούμε λίγο μετά και μαζί της. Η Σοφία ήδη έχει ξεκινήσει με τα μικρά βιβλία. Εμείς η ομάδα της Κολέτη κάτω με την Αθηνά και την Έλληνα τη Μολασιώτη και τη Λίζα την Παντελιάδου, ήδη δουλεύουμε αυτές τις ιδέες, την ιδέα του τυπογραφείου και της εφημερίδας, ελληνογραφίας, όλα αυτά δουλεύονται ήδη μετά το Γρηγορόπουλο. Άρα και η Δέσποινα Καρακατσάνη, η οποία συναντιόμαστε και με την ίδια πια. Ο Γιάννης ακολουθεί μετά με την διπλωματική του εργασία που κάνει τότε και συναντιέται σε αυτό που σαν ομάδα αρχίσαμε πια όλο και πιο πολύ να της δίνουμε μια θεσμική υπόσταση, ενώ το κομμάτι μετά το 14. Τα κείμενα όμως είναι από το 10, δηλαδή υπάρχουν κείμενα μέσα τα οποία ήδη διερευνούν από πιο νωρίς αυτά που ήδη κάνουμε. Και το 15 πια, με τη λοξή τάξη, αυτό είναι το όριο του βιβλίου. Δεν θα δείτε δηλαδή κείμενα που παρήθησαν στην επόμενη περίοδο, είτε αφορούν το προσφυγικό, είτε αφορούν τις επιμορφώσεις που κάνουμε, είτε αφορούν τις δράσεις που κάνουμε πια μέσα στα σχολεία. Είναι ένα βιβλίο της ρομαντικής μας περίοδου. Να το πούμε έτσι, είναι η ρομαντική μας περίοδος. Και τα κείμενα γράφονται με μια διαδικασία επίγοντος, είναι φλέγοντα. Θα δείτε στο ρυθμό που έχει το κάθε κείμενο ότι ανασένει έτσι με μια ιδέα του να προλάβουμε, να πούμε, να διαμαρτυρηθούμε, να πούμε, να προτείνουμε, να κάνουμε. Έχει πολύ πολύ έντονα αυτό το στοιχείο. Και μαζί και την οδηπορία όλων αυτών των ανθρώπων
γιατί όλοι αυτοί που παίρνουν μέρος στο βιβλίο αυτό, συνέχεια μιλάμε και κάνουμε πράγματα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και το 2015. Και από εκεί και πέρα διερευνώσαμε και ευχαριστούμε πολύ τις εκδόσεις των συναδέλφων. Είναι ευτύχημα για μας που σε ένα συνεταιριστικό χώρο, όπως είναι και οι δικές μας ιδέες να έχουμε συνεταιρισμούς μας στα σχολεία και κοινωνική οικονομία, είναι ευτύχημα που κάνουμε την έκδοσή μας εδώ. Αυτό θέλουμε, αυτό μας ταιριάζει και ευχαριστούμε τις εκδόσεις που δέχτηκαν, αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία μας να φέρουμε εδώ το βιβλίο και από την πρώτη στιγμή θερμά μας υποστήριξαν για την έκδοσή του. Η τύχη του είναι στα χέρια σας. Εσείς είσαστε οι αναγνώστες πια όλης αυτής της δουλειάς. 2-3 πανεπιστήμια και ίσως και 4 σε λίγο ήδη το έχουν πάρει ως σύγγραμμα. Δηλαδή θα το έχουμε και στους νέους εκπαιδευτικούς, θα τους δοθεί δηλαδή ως σύγγραμμα. Πανεπιστήμιο Βόλου, Κορίνθου, το ΤΕΑΠΗ εδώ Αθήνας κάποια στιγμή, η Θεσσαλονίκη πάνω με τον Χρήστο Τουρτούρα, θα κάνει μια διαδρομή. Ελπίζουμε από αυτή τη διαδρομή, κυρίως και από τις αναγνωστικές εμπειρίες, κάτι να φτάσει και σε εμάς, αν ήδη έχετε ξεκινήσει, αν το βλέπετε, αν κάποιες το έχετε διαβάσει, να ξεκινήσουμε μια κουβέντα, ένα διάλογο, σε κάτι που σας απασχολεί, για κάτι που έχετε ακούσει για την ομάδα μας ή ό,τι θέλετε.